αν κάποιοι ονειρεύονται να ξαναγυρίσει η Ελλάδα παρά τη σαφή λαϊκή εντολή στην εποχή των μνημονίων, αν κάποιοι επιμένουν να μην, να μη σέβονται το θεσμικό τους ρόλο στην Ευρώπη, ας τις κρατήσουν αυτές τις απειλές για εκεί που περνάνε. Όχι σε αυτή την κυβέρνηση και κυρίως όχι σε αυτόν τον λαό. Αυστηρό μήνυμα προ του δανειστέ ότι η Ελλάδα δεν θα υποκύψει σε εκβιασμού, έστειλε ο Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα από το βήμα τη Ολομέλεια λίγε ώρε πριν από την κρίσιμη σύνοδο κορυφή τη Βρυξέλλε και τη σύσκεψη με Μέρκελ, Ολάντ, Ντράγκη και Γιούνκερ. Ο κύριο Τσίπρα, μάλιστα, απάντησε σε έντονο ύφο και στου εκπροσώπου των δανειστών, που χαρακτήρισαν μονομερή ενέργεια το νομοσχέδιο για την ανθρωπιστική κρίση. Ορισμένοι μάλιστα από του τεχνοκράτε που δεν έχουν προλάβει να συνειδητοποιήσουν ή που δεν μπορούν να συνειδητοποιήσουν ότι τα πράγματα άλλαξαν στην Ελλάδα. Προσπαθούν να φοβερήσουν με τελεσίγραφα. Μη τους απαντάμε όχι με λόγια, αλλά με πράξεις. Τα πολλά λόγια είναι φτώχεια. Τους απαντάμε σήμερα, αύριο και μεθαύριο στη Βουλή, υψώνοντας τείχος κυριαρχίας και αξιοπρέπειας. Τι άλλο να πει κανείς για κάποιους που έχουν το θράσος να γράφουν σε χαρτί και να στέλνουν email ότι η αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης στην Ελλάδα είναι μονομερής ενέργεια μη συμβατή με τις αποφάσεις των ευρωπαϊκών θεσμών. Μονομερή ενέργεια χαρακτήρισε την κατάθεση των νομοσχεδίων για την ανθρωπιστική κρίση και τι 100 δόσεις, ο εκπρόσωπο τη Κομισιόν Κοστέλο με επιστολή του στο Eurogroup. Η επιστολή Κοστέλο διέρευσε στη δημοσιότητα μέσω Twitter που ανέβασε ο δημοσιογράφος του Channel 4 Paul Mason. Θα θέλαμε να ζητήσουμε έντονα να έχουμε πρώτα τι κατάλληλε διαβουλεύσει πολιτική μεταξύ άλλων για τη συνοχή με τι προσπάθειε μεταρρυθμίσεων. Υπάρχουν αρκετά ζητήματα που πρέπει να συζητηθούν και πρέπει να το κάνουμε ω ένα συνεκτικό και ολοκληρωμένο πακέτο. Εάν πράξετε διαφορετικά, θα συνιστούσε μονομερή και αποσπασματική κίνηση, η οποία δεν είναι συμβατή με τι δεσμεύσει που έχουν αναλυφθεί, συμπεριλαμβανομένη εκείνων του Eurogroup που αποτυπώθηκαν στο ανακοινοθέν τη 20 Φεβρουαρίου. Τα περιθώρια στενεύουν καθώ η Αθήνα ζητεί πολιτική διαπραγμάτευση. Την ώρα που οι δανειστέ δεν κρύβουν την ενόχλησή του για το γεγονό ότι η ελληνική πλευρά δεν συνεργάζεται με τα τεχνικά κλιμάκια. Η χθεσινή τηλεδιάσκεψη έδειξε καθαρά το αδιέξοδο και είναι χαρακτηριστικά τα όσα δήλωσε Ευρωπαίο Αξιωματούχο στο Ρόιτερ. Για πολλού, η τηλεδιάσκεψη αυτή θα μπορούσε να είναι κάτι σαν την τελευταία σταγόνα στο ποτήρι. Όπω υποστηρίζει ο Bloomberg, ανάλογο είναι το κλίμα και στο Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο, όπου στελέχοι του χαρακτηρίζουν την Ελλάδα το χειρότερο πελάτη που είχε ποτέ το Ταμείο. Κακό είναι το κλίμα και στο Βερολίνο, όπου οι Γερμανοί αξιωματούχοι τόνιζαν. Οι Έλληνε αξιωματούχοι δεν τηρούν τη Συμφωνία Παράταση τη Δανειακή Σύμβαση του Φεβρουαρίου όσον αφορά τη συνεργασία με του πιστωτέ. Να πείσει την ελληνική κυβέρνηση να καταρτήσει ένα αυστηρό πρόγραμμα οικονομική πολιτική είναι σαν να υπέβει ένα νεκρό Ακόμη πάντω και οι πιο μετριοπαθέ φωνέ, όπω το Επιτρόπου Μοσκοβισή, που στεκόταν εδώ και καιρό στο πλευρό τη Ελλάδο, μιλούν ανοιχτά πλέον για τον κίνδυνο εξόδου τη χώρα από το ευρώ. Δεν θα κρατήσουμε την Ελλάδα στην Ευρωζώνη με κάθε τίμημα, αλλά με αυστηρού όρου, οι οποίοι είναι αποδεκτοί και από τι δύο πλευρέ. Μπορεί να συμβούν οικονομικά ατυχήματα. Η δική μα δουλειά είναι όχι να τα οργανώσουμε, αλλά να τα εμποδίσουμε. Δεν θα το interview, γιατί το έκανα. Θα Uh, which was not exactly that. Uh, what I said is that uh, the European Union uh, as a whole, and the whole committed to that. Ο Γάλλος Επίτροπος Οικονομικών, όταν ρωτήθηκε το πρωί της Κομισιόν, προχώρησε ένα βήμα περισσότερο και έδειξε να συμφωνεί με τις δηλώσεις ότι μελετάτε και για την Ελλάδα το σενάριο που εφαρμόστηκε στην Κύπρο. Οι του sont toujours ο πρόεδρο του Eurogroup επανήλθε και με δηλώσει του τονίζει ότι τα χρήματα τελειώνουν. Και μόνο αν υπάρξει συμφωνία, θα δοθεί επιπλέον χρηματοδότηση στην Ελλάδα. Η πίεση που αντιμετωπίζει η Ελλάδα αυξάνεται. Τα μετρητά, τα χρήματα που διαθέτει, αυτό τουλάχιστον μου λένε, μειώνονται καθημερινά και ξανά θα λάβουν έκτακτο δανεισμό μόνο εάν γίνονται πράγματι βήματα, εάν υπάρχει πρόοδο σε ό,τι αφορά τι μεταρρυθμίσει οι οποίε χρειάζονται στην Αθήνα. Την ανησυχία του δεν κρύβουν και οι <χει> κύριοι <χει> Σόιμπλε και Γιούγκερ. Έχουμε την εντύπωση και όλοι όσοι ασχολούνται με το ζήτημα έχουν την ίδια εντύπωση ότι ο χρόνο εξαντλείται για την Ελλάδα. Προφανώ έχουν κάποια προβλήματα. Je ne suis pas satisfait des progrès qu'on Et Ο τον Σαμαρά δήλωσε ότι θα στηρίξει το νομοσχέδιο για την ανθρωπιστική κρίση. Το νομοσχέδιο για την ανθρωπιστική κρίση θα το ψηφίσουμε όπω είχαμε πει. Αλλά είναι ευθύνη τη κυβέρνηση το πώ θα το υλοποιήσει στο πλαίσιο τη Συμφωνία του Φεβρουαρίου. Ο Πρωθυπουργό όφιλε να απαντήσει στην αγωνία τη κοινωνία που βλέπει την οικονομία να διαλύεται και την υπόλοιπη Ευρώπη να κοιτά ω παρήσακτου του Έλληνε. Σε αυτή την αρνητική ατμόσφαιρα συνεισφέρουν τα μάλα στελέχη και βουλευτέ του ΣΥΡΖΑ και των ΑΝΕΛ, που αμφισβητούν ευθέω τη θέση τη Ελλάδα στην Ευρώπη και μιλούν ανοιχτά υπέρ τη επιστροφή στη δραχμή. Όταν η κυβέρνηση θέτει ω βασικό στόχο την εφαρμογή τη Αντιλαϊκή Συμφωνία, τη 20η Φλεβάρη και την ίδια στιγμή οι θεσμοί Τρόικα ζητούν να αποσυρθούν ακόμη και τα ψίχουλα. Τότε αντιλαμβάνεται ο καθένα ότι η διαπραγμάτευση δεν υπηρετεί τον λαό.